Στα 17 το δίπλωμα οδήγησης. Ναι, δεν είναι ακριβώς έτσι, αλλά μπορούμε να πούμε ότι κάνουμε μια προσπάθεια στη διαβούλευση όπου βρίσκεται το νομοσχέδιο, να πάρουμε απόψεις από τους διάφορους φορείς και φυσικά από την κοινωνία. Μιλάμε για ένα καθεστώς δόκιμου οδηγού, συνοδευόμενου οδηγού, γιατί θέλουμε να δούμε, κύριε Παπαδάκη, εάν και εφόσον μπορούμε την παιδεία που πολλές φορές έχουμε συζητήσει και την έχουμε βάλει ήδη στα σχολεία σαν ένα μάθημα επιλογής αρχικά και μετά σαν ένα κύριο μάθημα της οδηγικής παιδείας, αν αυτή η παιδεία μπορεί να γίνει και ως προπαιδευτική συνοδευόμενη οδήγηση λίγο πριν να μπει κανονικά στους δρόμους. Κύριε Υπουργέ, έχουμε κάποια ερωτήματα. Λέτε τώρα λοιπόν στα 17 που θα είναι μια προσωρινή άδεια και όπου θα μπορεί να κυκλοφορεί με το αυτοκίνητο μόνο αν υπάρχει συνοδηγός έμπειρος και ενήλικος. Αυτό λέτε. Μάλιστα. Ποιος κρατάει ένα παιδί 17 χρονών, ποιος κρατάει ένα παιδί 17 ετών, το οποίο μόλις κοιμηθούν οι γονείς του, εδώ το παίρνει χωρίς να έχει δίπλωμα. Πόσο μάλλον να έχει δίπλωμα. Κακός, κάκιστα. Μα δεν θα έχει δίπλωμα. Αυτό πρέπει να κατανοηθεί. Θα έχει ένα χαρτί. Ναι. Τι θα έχει. Ένα χαρτί που θα λέει ότι μπορώ να οδηγώ μόνο αν δίπλα μου υπάρχει ένας έμπειρος οδηγός. Θα ορίσουμε τι σημαίνει ο έμπειρος οδηγός. Μπορεί να είναι αυτός ο οποίος έχει πάνω από 10 χρόνια δίπλωμα οδήγησης. Θα δούμε τι θα ορίσουμε εκεί. Βέβαια, μερικές φορές οι μπαμπάδες είναι χειρότερα τα παιδιά. Και εγώ δεν μπορώ να αντιληφθώ πώς μπορεί να συγκρατήσει ένας κακός οδηγός πατέρας. Έτσι, ένα γιο ο οποίος έχει μεγαλώσει βλέποντας τον μπαμπά του, φτύνει, βρίζει, περνάει με κόκκινο, πίνει και κυκλοφορεί. Να δούμε μήπως και μπορέσω να λύσω κάποιες απορίες σας. Καταρχήν, θα έχει δώσει όλες τις εξετάσεις. Κάποιοι λένε μόνο τις θεωρητικές. Η άποψη που νομίζω κρατεί είναι ότι θα δώσει όλες τις εξετάσεις, και τις θεωρητικές και τις πρακτικές. Θα έχει πετύχει τις εξετάσεις. Θα έχει κάνει όλο το σύστημα εκπαίδευσης σε δάσκαλο οδήγησης, σε κέντρο θεωρητικής κατάρτισης και στη συνέχεια δεν θα του δώσουμε πλήρες δίπλωμα, θα του δώσουμε μόνο τη δυνατότητα να κυκλοφορεί μαζί με τον ενήλικα και έμπειρο οδηγό. Λένε κάποιοι. Μα θα μπορούσε να το πάρει χωρίς. Μα και τώρα μπορεί να το πάρει και χωρίς καν δίπλωμα, αν θέλει να είναι παραβατικός. Μόνο που στην περίπτωση που συλληφθεί ή συμμετέχει σε οποιοδήποτε ατύχημα, έστω και απλών υλικών ζημιών, θα προβλέπεται σκληρότατη ποινή ότι το δίπλωμα πλέον θα το πάρει μετά τα 20 του χρόνια. Θα είναι σκληρές οι επιπτώσεις που θα έχει και δεν το κάνει κανείς, και το βέβαια, πιστέψτε με. Πάντως, ξέρετε, εδώ τα πρώτα μηνύματα τα οποία μας έχουν έρθει μιλάνε και για σοβαρά οικογενειακά προβλήματα, ενδοοικογενειακά προβλήματα. Λέει τώρα μια μαμά, μπορείτε να φανταστείτε τι θα υποστώ εγώ από την πίεση την καθημερινή του γιού μου, έλα μαμά να πάμε για καφέ. Επειδή θέλω να πάω εγώ για καφέ με τους φίλους μου, έλα να πάμε μέχρι την πλατεία Χαλαντρίου ή την πλατεία του Μπορναζίου να πιω καφέ. Το ακούω σαν επιχείρημα. Το ακούω. Καταλάβατε τι γίνεται. Και ανησυχία στους γονείς, έτσι, γιατί μπορεί όντως ένας 17χρονος να έχει φίλο έναν 27χρονο και να μην είναι και τόσο όριμος. Πάρα πολύ σωστή παρατήρηση. Συμπεριφορά. Έχω εγώ λοιπόν έναν. Είναι ανησυχητικό. Άσε που μπορεί να γίνει και επάγγελμα. Διατίθεμαι, είμαι ενήλικος, διατίθηκε έμπειρος, διατίθεμαι να συνεδεύω 17χρονο. Μέσω του Facebook και του τέτοιου να δείτε δηλαδή, τέτοιες αγγελίες. Κατά πόσο είμαστε όριμοι στα 17. Αυτό ακριβώς. Βρίσκει λοιπόν ο 17ης έναν από το χωριό του και του λέει Νικόλα, έλα μαζί να πάμε μια βόλτα και πάνε για Τσίπουρα. Και λοιπόν, μετά. Μετά. Εάν ζούνε, θα λογοδοτήσουν. Εάν έχουν σκοτώσει κάποιον άλλον, πάλι θα λογοδοτήσουν. Αλλά το θέμα είναι να το αποτρέψουν. Δεν είναι κακό, ξέρετε. Δεν είναι κακό. Να σας ρωτήσω κάτι. Να σας ρωτήσω. Δεν είναι κακό να γίνει αυτό το πράγμα. Το παιδί που είναι 12 μήνες μετά, 18 ετών. Το ίδιο πράγμα θα κάνει. Έχετε δίκιο. Πιστεύετε εσείς ότι δεν θα είναι πιο όριμο να αντιμετωπίσει καταστάσεις όταν θα το ρίξεις μες στη ζούγκλα μόνο του, στο δίκτυο της οδήγησης μόνο του, εάν έχει ήδη υποστεί μια εκπαίδευση με έμεσο τρόπο. Πέρα από την θεωρητική, πέρα από την πρακτική της πολιτείας, να έχει περάσει τις εξετάσεις του, αλλά να έχει με συνοδευόμενο τρόπο οδηγήσει πριν να βγει στα 18 του. Πάντως, Υπουργέ, φέρνετε ένα σύστημα που υπάρχει στο εξωτερικό, μόνο που το φέρνετε με λήψεις. Τι θέλω να πω. Στο εξωτερικό ξεκινάνε τα παιδιά να μαθαίνουν οδήγηση από το σχολείο. Δεν πάνε στο δάσκαλο να κάνουν 10 μαθήματα. Το δίπλωμα το παίρνουν στην Αμερική από το σχολείο. Βέβαια. Μέσα από το σχολείο. Και κάτι άλλο. Λένε οι ασφαλιστικές εταιρείες
Και μπορώ να σας πω. Από τα 16 όμως. Εκεί οδηγούν από τα 16. Ναι, μάλιστα. Εμείς δεν τους αφήνουμε καν να οδηγήσουν από τα 17 συνοδευόμενα. Και λένε οι ασφαλιστικές εταιρείες το εξής. Ωραία, λοιπόν, έχω βάλει εγώ το γιο μου το 17 μέσα, κάθομαι εγώ δίπλα. Ναι. Και στουκάρω από ένα αυτοκίνητο, προκαλώ οι ζημιές. Υλικές ζημιές. Ευτυχώς, μόνο υλικές ζημιές. Λέει ασφαλιστική εταιρεία, εγώ δεν πληρώνω. Λέει γιατί, λέει ποιος οδηγούσε. Λέει ο 17χρονος. Α, είναι ανήλικος. Ο νόμος λέει ότι εγώ μπορώ να ασφαλίζω. Με το νυν σύστημα. Αν αλλάξει ο νόμος, θα υποχρεούται να πληρώνει ασφαλιστική. Θέλει πάντως αρκετή σκέψη. Δεν είναι κακό. Βεβαίως. Αρκεί να είναι ολοκληρωμένη η εκπαίδευση αυτών των παιδιών και να μην δημιουργηθούν όλα αυτά τα παρατράγουδα. Αυτή την άποψη έχω και εγώ, κύριε Παπαδάκη, ότι πρέπει να είναι ολοκληρωμένη. Να έχουν περάσει όλες τις εξετάσεις, να έχουν περάσει όλα τα μαθήματα και συνέχεια να μην τον αφήσουμε στα 18 του, κύριε Παπαδάκη, να βγει χωρίς. Ένα πρόπλασμα παιδείας. Πάντως, ο κόσμος από τα μηνύματα που στέλνει έχει μια ανησυχία, η αλήθεια. Έχει μια ανησυχία. Δηλαδή. Γι' αυτό ακριβώς είναι και σε διαβούλευση. Πρέπει να το κατανοήσει πρώτα, να το δούμε πρώτα. Κοιτάξτε, να σας πω την αλήθεια. Και εμείς θέλουμε να διαβουλευτούμε με την κοινωνία. Η ιδέα είναι, δεν θέλω 18χρονος, 12 μήνες μετά, να βγει στον δρόμο χωρίς να έχει μια προετοιμασία. Σωστό είναι αυτό. Αυτό θέλουμε. Γιατί 18 με 25 λένε οι ασφαλιστικές εταιρείες παγκόσμια, όχι μόνο στην Ελλάδα. Ότι δημιουργείται τεράστιο πρόβλημα από την εκθετική οδήγηση. Θέλουμε με κάποιο τρόπο να απορροφήσουμε τους κραδασμούς αυτούς. Κύριε Υπουργέ, να σας ευχαριστήσουμε. Είναι θέμα το οποίο θα συζητηθεί. Θα το δούμε, θα το βρούμε μπροστά μας. Και προσοχή, προσοχή, και αφού μιλάμε για τροχιά, είναι συγκλονιστικό αυτό το βίντεο. Με αυτό που έγινε με την κοπέλα, ρε παιδί μου. Στη λεωφόρο Συγκρού. Μια κοπέλα η οποία βρισκόταν σε μια κατάσταση μη ελεγχόμενη. Και έφυγε από τη μία πλευρά του δρόμου να περάσει στην άλλη. Θα μιλάμε για λεωφόρο Συγκρού. Ενώ είχε καταρρεύσει, γιατί κάποιο λόγο είχε πιει κάτι και προσπαθήσαν να τη συγκρατήσουν. Σηκώθηκε ορθία. Και πήγε να περάσει τα χέρια, το δρόμο. Πήγε να περάσει το δρόμο, παρασύρθηκε από δύο αυτοκίνητα. Είναι ανατριχιαστικό το βίντεο το οποίο κατεγράφει ερασιτεχνικά και το είχε το ζούγκλα τζιά. Όχι ρε η κοπέλα ρε γάμο, για όνομα του Θεού ρε παιδιά να πούμε, δεν ξανά έγινε αυτό. Δεν μπορούσαν να την κρατήσουν εκεί την κοπέλα. Έφυγε τρέχοντας, μέσα στον δρόμο έφυγε.